Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλημέρα, καλή χρονιά. Ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία. Κύριε Μπελενιώτη, τι περιμένουμε να δούμε και να ακούσουμε στο έκτο αναπτυξιακό συνέδριο? Το έκτο αναπτυξιακό συνέδριο ξεκινάει αύριο στις 10.30 στο Electra Palace, όπου θα χωριστεί σε δύο ενότητες. Η πρώτη ενότητα θα αφορά την ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης και τις υποδομές της Θεσσαλονίκης. Και η δεύτερη ενότητα θα αφορά το τουριστικό μπραντ και το όνομα Μακεδονία, καθώς επίσης και το θέμα της μεταανάπτυξης της πόλης μας. Πρόκειται για το έκτο αναπτυξιακό συνέδριο, το οποίο πλέον έχει γίνει θεσμός στην πόλη, και όχι μόνο για τη Θεσσαλονίκη, αλλά και για την Βόρεια Ελλάδα. Η note speaker, βασικός ομιλητής δηλαδή, θα είναι ο Χρήστος Σαϊκούρας. Και από εκεί και πέρα θα συντελέσουν στο υπόλοιπο πάνελ οι ομιλητές υπουργοί, θεσμικοί φορείς και γενικότερα άνθρωποι και της τοπικής αγοράς Θεσσαλονίκης. Σημασία έχει, κύριε Μπελενιώτη, να δούμε εάν τελικά η Θεσσαλονίκη διαθέτει αναπτυξιακές δυνατότητες, αναπτυξιακές προοπτικές. Εσείς, άνθρωπος της αγοράς, πώς το βλέπετε, πώς το αντιλαμβάνεστε και τι θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει προκειμένου η πόλη μας να φύγει από την στασιμότητα των τελευταίων χρόνων, να ανοίξει τα φτερά της επιτέλους? Θεωρώ ότι το τελευταίο διάστημα η Θεσσαλονίκη, μέσω και των εξαγγελιών που έχουν γίνει ως προς τα έργα υποδομής, αλλά και μέσω της ροής τουριστών που έχουν γίνει, και ειδικότερα το είδαμε στο κορύφωση το καλοκαίρι, αλλά και την περίοδο των γιορτών, μπορεί να αποτελέσει και αποτελεί ήδη και ξεκίνησε να αποτελεί έναν νέο παράγοντα της ευρωπαϊκής αγοράς, ένα νέο πόλο έλξης γενικότερα επενδύσεων, αλλά και γενικότερα τουριστικού προϊόντος. Το θέμα είναι κατά πόσο οι πολίτες είναι έτοιμοι να το δεχτούν και να το οικειοποιηθούν αυτό ψυχολογικά, ούτως ώστε να μπορέσει να υπάρχει μια μεταανάπτυξη Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, πέρα από τον αναπτυξιακό της χαρακτήρα, πώς θα υποφεληθούμε από αυτά τα αναπτυξιακά έργα και γενικότερα οράματα τα οποία έχουμε, για να μπορέσει να προχωρήσει όλη η διαδικασία. Ο στόχος του 2030 είναι εφικτός, κύριε Μπελενιώτη? Θεωρώ, κύριε Ράιλογλου, ότι είναι εφικτός. Θεωρώ ότι μπορούμε και είναι πραγματικά στο χέρι μας να καταφέρουμε να κάνουμε την όλη διαδικασία. Και θεωρώ ότι η Θεσσαλονίκη μπορεί να αποτελέσει το εφαλτήριο ανάπτυξης γενικότερα και όλης της Ελλάδος, καθώς διαθέτει τα εχέγγυα, έχει μυαλά, έχει υποδομές, έχει γενικότερα ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να τραβήξουν το βάρος και μπορούν να σηκώσουν το βάρος της πλάτης. Το πολιτικό προσωπικό που έχει. Φυσικά όλα αυτά εξαρτώνται, ναι, και κατά πόσο υπάρχει θέληση, που νομίζω, ναι, ότι θέληση υπάρχει. Το πολιτικό προσωπικό το έχει, γιατί έχει γίνει μια πολύ μεγάλη ζήτηση για το αν υπάρχει το κατάλληλο πολιτικό προσωπικό για να σηκώσει στην πλάτη του αυτό όλο το project. Κοιτάξτε, πάρα πολλές φορές έχει τεθεί αυτό το ερώτημα. Πάρα πολλές φορές έχει τεθεί το ερώτημα αν έχουμε επάρκεια πολιτικού προσωπικού στην πόλη μας. Θεωρώ ότι έχουμε ανθρώπους, όχι μόνο στο επίπεδο του πολιτικού προσωπικού, αλλά και γενικότερα στον επιχειρήσεων, του επιχειρηματικού κόσμου, του τουριστικού κόσμου, του πολιτισμικού και πολιτιστικού κόσμου, όπου όλοι μπορούμε μαζί να συντελέσουμε και να αναβαθμίσουμε τη Θεσσαλονίκη και να τη φτάσουμε στο επίπεδο όπου τη αρμόζει και τη αξίζει. Αυτό είναι και το ζητούμενο κιόλας, και τέτοιου είδους συζητήσεις θα τεθούν και μέσα από το αναπτυξιακό συνέδριο. Κατά πόσο δηλαδή η νέα ατζέντα και η Θεσσαλονίκη του 2030 θα διαδραματίσει την πόλη μας ένα πρωταγωνιστικό ρόλο όπως εφαρμόζει. Είπατε τη λέξη κλειδί όμως. Όλοι μαζί. Και στην δική μας την πόλη. Ναι, στη δική μας την πόλη όμως είναι δύσκολο το όλοι μαζί. Δεν είναι από τις πολλές οι περιπτώσεις, τέλος πάντων, που έχουμε βαδίσει όλοι μαζί στον ίδιο δρόμο, στον κοινό δρόμο της πρόοδου. Κύριε Μπελενιώτη, αυτό που λείπει σήμερα από τη Θεσσαλονίκη είναι η πόρη ή είναι η οργάνωση? Το να δούμε δηλαδή όλοι μαζί προς την ίδια κατεύθυνση. Είναι νομίζω η κουλτούρα και η φιλοσοφία, και κυρίως είναι θέμα παιδείας, ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε έναν κοινό σκοπό, να βρούμε ποιος είναι αυτός ο κοινός σκοπός, όπως είπαμε είναι η εξέλιξη και ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε οργανωμένα, δομημένα και συλλογικά στην υλοποίηση αυτού του στόχου και αυτού του σκοπού. Να αφήσουμε στην άκρη γενικότερα μονομερείς ενέργειες και μονομερείς σκέψεις και να προχωρήσουμε συλλογικά. Νομίζω ότι αυτό είναι και ο στόχος, αν θέλουμε να οραματιστούμε μια μεγάλη Θεσσαλονίκη, μια Θεσσαλονίκη πρωταγωνίστρια. Εγώ να ρωτήσω καταρχάς για το αναπτυξιακό συνέδριο αύριο κάτι πρακτικό. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους? Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Ναι. Από τις 10.30 που ξεκινάει
το αναπτυξιακό συνέδριο. Μπορεί οποιοδήποτε θέλει να προσέλθει, mm-hmm. να παρακολουθήσει τις ενότητες mm-hmm. και φυσικά είναι και ανοιχτό προς το κοινό για να κάνει τις οποιαδήποτε παρατηρήσεις θέλει. Ναι, γιατί είναι σημαντικό και αυτό. Έτσι ώστε να... θα υπάρξει και ανταλλαγή και διάλογος. Και διάλογος. Διάλογος, ναι, διάλογος. Πολύ, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό, γιατί και ο κόσμος πολλές φορές θέλει να ρωτήσει, θέλει να, ειδικά όταν έχει την ευκαιρία να συνομιλήσει με κορυφαίους υπουργούς, φορείς της πόλης. Μα ο διάλογος δίνει δύναμη, ενισχύει και τη δημοκρατία και την ανταλλαγή απόψεων για μας κάνει όλους σοφότερους και καλύτερους. Ακριβώς. Εγώ νομίζω ότι το αναπτυξιακό αυτό συνέδριο, Χρήστο, έρχεται και σε μια ιδιαίτερη εποχή. Τι εννοώ, και θέλω τη γνώμη του κυρίου Μπελενιώτη ως οικονομολόγου. Πολλοί λένε ότι αυτή η εκλογική περίοδος, προεκλογική περίοδος, στην οποία έχουμε ούτως ή άλλως εισέλθει, είναι πολύ επικίνδυνη για την οικονομία μας. Θέλει πάρα πολύ προσοχή και λεπτούς χειρισμούς. Τον κίνδυνο για δημοσιονομικό εκτροχιασμό αυτή την περίοδο τον έχει επισημάνει μεταξύ άλλων και ο Γιάννης Τουρνάρας, ο διοικητής Τράπεζας της Ελλάδος. Ότι δηλαδή, κοιτάξτε, επειδή πάντα υπάρχει μια παροχολογία προεκλογών και είναι λογικό, αυτονόητο, να είμαστε πολύ προσεκτικοί για να μην χάσουμε όσα κερδίσαμε. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση, κύριε Μπελενιώτη? Η δική μου εκτίμηση είναι ότι οι εκλογές θα πρέπει να γίνουν, γιατί είναι και θέμα ψυχολογίας και πτήγια της αγοράς, εθνικές εκλογές, το συντομότερο στο κομμάτι του θεσμικού πλαισίου, το οποίο ορίζει η νομοθεσία και η νομολογία, ότι πρέπει να γίνουν, με σκοπό και οι πολίτες πλέον να αποφασίσουν ξεκάθαρα το στρατηγικό χαρακτήρα που θέλουν να δώσουν στη νέα διακυβέρνηση και στη νέα κυβέρνηση, η οποία μετά την τετραετία θα έχει να δείξει μπροστά πάρα πολύ μεγάλο και παραγωγικό έργο. Καθώς μην ξεχνάμε ότι έχουμε περάσει μια παρατεταμένη περίοδο υγειονομικής κρίσης και ενεργειακής κρίσης, η οποία είχε θέσει τις βάσεις και γενικότερα τους προβληματισμούς όσον αφορά τις εισρωές κεφαλαίων του ίδιου του κράτους, αλλά και τις εκροές κεφαλαίων λόγω των παροχών που δοθήκαν στους πολίτες και στις επιχειρήσεις. Άρα θα πρέπει η αγορά, επειδή η αγορά είναι ψυχολογία, να θέσει τις υποδομές, ούτως ώστε να ξεκινήσει μια συζήτηση, η οποία αυτή η συζήτηση θα είναι πλέον για να προχωρήσει η Ελλάδα μπροστά με αναπτυξιακό πρόσημο και αναπτυξιακό χαρακτήρα. Τα καλύτερα είναι μπροστά μας. Θεωρώ ότι είναι τα καλύτερα μπροστά μας, γιατί καταφέραμε να περάσουμε 3 χρόνια παρατεταμένη υγειονομική κρίση, όπως είπαμε και πριν, και ενεργειακή κρίση. Βγήκαμε νικητές και θεωρώ ότι πλέον όλοι οι επενδυτές βλέπουν την Ελλάδα ως ένα θελκτικό παράγοντα και μια θελκτική χώρα για να έρθουν να επενδύσουν. Άρα θεωρώ ότι είναι πραγματικά στο χέρι μας να προχωρήσουμε σε ένα αναπτυξιακό μοντέλο. Ραντεβού λοιπόν αύριο στο 6ο αναπτυξιακό συνέδριο από τις 10.30 το πρωί και μέχρι αργά το απόγευμα στο Ηλέκτρα Παλάς, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, είσοδος ανοιχτή για όλους. Κύριε Μπελενιώτη, καλή επιτυχία. Να πάνε όλα καλά. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Καλή συνέχεια. Είστε καλά.